πούμε συγχαρητήρια στον Γιώργο για την νίκη. Πραγματικά έτσι είναι, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Αυτός που θα έβαζε πρώτος γκολ, αυτός ήταν και ο νικητής και έτσι ακριβώς έγινε. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Πραγματικά παλέψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και έτσι χάσαμε ένα παιχνίδι που εντάξει, δεν είναι εύκολο. Η έδρα του Ηροδότου, επειδή εγώ ξέρω τι γίνεται εδώ, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Είναι μια ομάδα που είπα και πριν και εγώ πήγε στις δηλώσεις μου ότι είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Και μακάρι να πετύχει τους στόχους της. Όσο για μας, να πω ότι αυτό το παιχνίδι πέρασε, δεν αλλάζει κάτι. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο. Όπως είναι όλα τα παιχνίδια της χρονιάς, είναι δύσκολο. Ο Ρεθμιακός που κέρδισε στην πρεμιέρα την Δαμάστα έβαλε δύσκολα σήμερα για αρκετό χρονικό διάστημα στον Ηρόδοτο. Ποιος είναι ο φετινός στόχος του Ρεθμιακού στον πρωτάθλημα της Γερμανίας? Ο Ρεθμιακός βάζει μικρούς στόχους. Δεν βλέπει τόσο μακριά. Εμείς βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε έτσι το λογαριασμό και θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής, ένα τοπικό ντέρμπι που είναι εξίσου δύσκολο. Το μυαλό μας από αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το παιχνίδι.